Εμείς, παιδιά, έχουμε βάλει παύση σε όλα. Μια άνω τελεία σε ό,τι αφορά τα ζητήματα που έχουν να κάνουμε την επόμενη μέρα. Καταρχήν, να πούμε. Πώς να το πω τώρα αυτό. Μακάρι και σε 10 χρόνια να είναι εδώ. Ένα χρόνο συμπληρώνει σήμερα ο Ματίας Αλμέιδα στην ΑΕΚ από τότε που ανακοινώθηκε, εννοώ. Και νομίζω ότι είναι πολύ ικανοποιημένος άμα κάνει πίσω μια αναδρομή. Αν έρθει και το κύπελο δηλαδή και πετύχει double στην πρώτη θητεία στην ΑΕΚ, το τρίτο στην ιστορία της Ένωσης, θα είναι νομίζω ένα πράγμα το οποίο, εκτός ότι δεν θα έχει προηγούμενο, θα τον τοποθετήσει με χρυσά γράμματα στην ιστορία της ΑΕΚ από την πρώτη του κιόλας σεζόν. Όλα τα θέματα που αφορούν την επόμενη μέρα έχουν πάει στην άκρη και είναι απόλυτα λογικό και δικαιολογημένο. Ούτως ή άλλως η αλήθεια είναι ότι σε ό,τι αφορά τις ανάγκες της για το αγωνιστικό κομμάτι, ευτυχώς έτσι όπως δούλεψε πέρυσι και ανταποκρίθηκαν οι περιπτώσεις που έφερε, έχει πολύ εύκολο έργο για την επόμενη σεζόν. Βέβαια θα χτίσει και τη μεθεπόμενη το καλοκαίρι που έρχεται, η αλήθεια είναι, έτσι το κοιτάνε στην ΑΕΚ. Ωστόσο, έρχεται το μάτς του κυπέλλου, έχει καταφέρει ο κότς να απομονώσει πολύ τους ποδοσφαιριστές του, να τους βγάλει από το τρυπάκι των πανηγυρισμών όσο εύκολο γίνεται αυτό στο κεφάλι των παιχτών. Εκτός από τις δηλώσεις που τους έχει σταματήσει να κάνουν και που αφορούσαν το πρωτάθλημα, έχει προπονήσει συνεχόμενες και σκέφτεται διπλή διανυκτέρευση, θυμίζω, πριν τον τελικό του κυπέλλου, να κοιμηθούν δηλαδή όλοι μαζί στο ξενοδοχείο τη Δευτέρα, να κάνουν προπόνηση την Τρίτη στα Σπάτα. Εκεί θα την κάνουν τελευταία, θυμίζω, δεν θα κάνουν στο Πανθεσσαλικό. Και να φύγει η ομάδα την Τρίτη προκειμένου να διανυκτερεύσει στον Βόλο δεύτερη φορά σερή και να είναι όλοι focus στο τελικό κυπέλλου. Ούτε ο ΠΑΟΚ θα παίξει, θα κάνει τελευταία προπόνηση στο Πανθεσσαλικό, όπως γνωρίζω. Και οι συνεντεύξεις θα γίνουν ούτως ή άλλως στις έδρες τους εντός εισαγωγικών, ενώ η Άξιο Σεραφίδιο, φαντάζομαι και ο ΠΑΟΚ, είτε στην Τούμπα είτε στο προπονητικό του κέντρο, για αυτό τον τελικό που θα είναι σε επίπεδο ατμόσφαιρας, εικόνας και όλα αυτά άθλιος, αφού δεν θα έχει φίλους και των δύο ομάδων γενικότερα. Είχε, θα είναι με 20 χώρο προσκλήσεις. Όχι, θα είναι άθλιος η εικόνα. Θα είναι σαν φιλικό. Αγωνιστικός χώρος καλός δεν είναι. Ναι, μια χαρά. Δεν θυμάμαι και δεν έχω μάθει κάτι να έχει χαλάσει. Αλλά θα είναι σαν φιλικό τεστ καλοκαιριού που λέει ο λόγος χωρίς κόσμο, ξέρεις. Ακούμε το. Καλύτερα να τα κάνουν διπλά, δεν γίνεται. Ναι, το έχουμε πει 100.000 φορές. Ελπίζω να το ακούσουν επιτέλους και να θα το κάνουν θέλοντας και μετά την ξεφτύλα τη φετινή. Δεν το κάνουν διπλό. Μακάρι. Τετραπλό θα το κάνουν μετά από όσα γίνανε φέτος που ξεφτυλίστηκαν έτσι. Μακάρι. Θα κάνουν τετραπλό τελικό. Μα είναι κάθε χρόνο που ξεφτυλίζουν. Αν εξαιρέσει το Παναθηναϊκό Σπάουκ το τελικό. Εντάξει, φέτος ξεπέρασε όλα τα όρια. Με το ΑΕΚ Ολυμπιακός δεν είχε γίνει κακομοίρα σε το πήρε ΑΕΚ. Ένα μήνα δεν κάναμε να παίξουμε. Ναι, ναι, διπλό τελικό. Με τον ΠΑΟΚ, ΑΕΚ δεν πάλι είναι δεν τίποτα ένα μάτς παραπάνω. Ακριβώς, μα είναι και περισσότερα κέρδη. Είναι χαζί για μένα. Αφού δεν μπορείς να το μπορείς αλλιώς, πάρε τελάχιστα λεφτά. Δηλαδή όλα αυτά τα λεφτά τα παίρνει η ΕΠΟ με διπλά μάτς. Δεν είναι των γηπεδούχων. Ή να βγάλει μια προκήρυξη και να πει η έδρα του τελικού του κυπέλου είναι το μεγαλύτερο γήπεδο και το πιο ασφαλές στη χώρα, το Ολυμπιακό Στάδιο και τέλος. Δεν το δέχονται. Ή αυτό θα μόνο γίνει. Στην Ελλάδα γίνεται αυτό. Έχω ξαναπεί, στην Αγγλία και στην Ιταλία είναι άσχετη. Και στη Λίβερπουλ και στη United που λένε θα πάνε στο Wembley. Αυτό δεν μπορούν. Δεν... Εκεί πάνε όμως. Δηλαδή μόνο στην Ελλάδα λέμε μα δεν γίνεται, είναι άδικο. Μα τι είναι άδικο. Δηλαδή δεν είναι κανένα η έδρα πλέον το ΑΚΑ. Άντε και παλιά ήταν η έδρα του ΑΚΑ. Επειδή είναι στην Αθήνα. Επειδή είναι στην Αθήνα. Έχει 7 συμβούλους ο ΠΑΟΚ στην ΕΠΟ και αυτό είναι. Εντάξει. Το ακούω, το καταλαβαίνω. Ας κάνουν διπλούς λοιπόν. Το λέμε από το 16 το λέω. Να γίνουν διπλοί, να μπορεί και ο κόσμος να το χάρει που λέει ο λόγος, αφού διαφορετικά δεν γίνεται. Τέλος πάντων. Για μην λένε και για αδικίες και ακριβώς, μην λένε τίποτα. Ακριβώς. Κανένα. Σε ό,τι αφορά τώρα το αγωνιστικό, η ΑΕΚ ευτυχώς πάει χωρίς προβλήματα σε αυτόν τον τελικό. Εκτός του μόνιμου απόντος Σέρχιο Αραούχο. Θεωρώ ότι θα παντρέψει, θα κάνει ένα πάντρεμα οι περισσότερες επιλογές σαν κυπέλλου σε επίπεδο δεκάδας. Γιατί έτσι έχει λειτουργήσει όλη τη χρονιά ο Ματίας Αλμέιδα. Θα μου κάνει εντύπωση δηλαδή να μην δω το Στάνκοβιτ για παράδειγμα, να μην βλέπω να ξεκινήσει ο Μάνταλο. Θα μου κάνει εντύπωση. Αλλά πιστεύω θα γίνει ένα σχετικό πάντελμα γιατί δεν θα ξεκινήσει φαντάζομαι 100% City B. Ο Χατζησαφή θα είναι στη βασική ενδεκάδα, που είναι πρόσωπα ενώ που στο κύπελο συνήθω επέλεγε ο κότς να του δώσει ανάσες, έτσι. Ίσως και ο Γκατσίνοβιτ. Είναι πρόσωπα τα οποία κάποια, αν θέλετε όχι όλα, θα κουμπώσουν με αυτή την ομάδα του κυπέλου. Αυτό θα ξεκαθαρίσει βέβαια τη Δευτέρα,
Δευτέρα Τρίτη θα είναι η εικόνα μας ξεκάθαρη για την δεκάδα που θα χρησιμοποιήσει ο κότς και αν το μάθουμε, που λέει ο λόγος. Το κίνητρο είναι τεράστιο για όλους. Νομίζω ότι όσο βάζει και περισσότερο παίχτες του κυπέλου θα έχει ακόμα πιο έτοιμη ομάδα για μένα, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι περιμένουν και αυτοί πώς και πώς την ευκαιρία τους να πάρουν την κούπα και να το πανηγυρίσουν έξαλα, γιατί θεωρούν ότι είναι τεράστια ευκαιρία για το ντάμπλ. Ευτυχώς το θέλει πάρα πολύ, δείχνει τεράστια λύσα, τεράστια πείνα, ας πούμε, ο Ματίας Αλμέιδα με τους συνεργάτες του για αυτή την κούπα. Και είναι βέβαια τεράστιο και το κίνητρο το γεγονός ότι έχει χάσει τρεις τελικούς από τον ΠΑΟΚ. Σε έξι τελικούς έχουμε τώρα απόλυτη ισορροπία, τρεις νίκες η ΑΕΚ, τρεις νίκες ο ΠΑΟΚ, και θέλει να ξαναπάρει κεφάλι η ΑΕΚ και να σβήσει και λίγο από, από το σερί των χαμένων τελικών, γιατί αν μη τι άλλο είναι πάρα πολύ σημαντικό να το πετύχει αυτό. Έχει πάρει τον αέρα φέτος του ΠΑΟΚ, η αλήθεια είναι, έχει παίξει σε τέσσερα μάτς και κερδίσει τα τρία, και τα περισσότερα, και τα τρία δηλαδή που κέρδισε ήταν με σχετική ευκολία, η αλήθεια είναι. Και νομίζω ότι και αυτό θα παίξει ρόλο στην μεταξύ τους αναμέτρηση. Είναι ένα μάτς βέβαια και όλα γίνονται σε ένα παιχνίδι. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Χατζησαφή που υπήρξε ένα δημοσίευμα από τη Γαλλία, αν δεν κάνω λάθος, για τη Λανς, δεν υφίσταται κάποια έστω κρούση αυτή τη στιγμή, μιλάμε είτε στην ΑΕΚ είτε στον παίχτη. Είναι ένα δημοσίευμα το οποίο μπορεί να έχει βάση, μπορεί όχι, δεν το γνωρίζω, δεν είμαστε στο κεφάλι του Γάλλου συντάκτη. Αλλά θυμίζω ότι ο Χατζησαφή είναι μια από τις περιπτώσεις που ο Ματίας Αλμέιδα πίεσε πάρα πολύ για να ανανεώσει την συνεργασία του με την ΑΕΚ. Για μένα ήταν ο κορυφαίος αριστερός μπακ της σεζόν και πολύ σωστά τον ανανεώσει η ΑΕΚ 1-1. Τώρα δεν βλέπω και μεγάλη πρόθεση, δηλαδή, και ακόμα και να έρθει κάποια προσφορά, θα μου πεις τώρα να μας δώσουν 3 μοίρια για ένα 33χρονο. Εσύ θα πεις όχι. Δεν μπορώ να ξέρω τι θα πει.